Όσπλιο φάντασμα χάραξε τη ρότα του ανοιχτά της Κρήτης στο ρημουλκό Ανδρέας που μετέφερε τον αρκοφορτίο Μαμούθ πριν πέσει στα δίχτυα του λιμενικού μετά την άρτια οργανωμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Frontex. Το πλοίο βρέθηκε στο στόχαστρο όταν μπήκε στη ρότα των λαθρεμπόρων που μεταφέρουν παράνομα εμπορεύματα, ναρκωτικά και μετανάστες στη Μεσόγειο, την οποία πλέον έχουν χαρτογραφήσει οι διεθνείς διοκτικές αρχές μετά την αποκαλυπτική έρευνα της Windward, την οποία είχε παρουσιάσει το Μάρτιο η Κρήτη TV, καθώς ως βασικό σταθμός των πλοίων εμφανίζεται σε όλους τους χάρτες η Νότια Κρήτη. Εκατοντάδες φορτηγά πλοία εισέρχονται σε ευρωπαϊκά ύδατα κάθε χρόνο, απενεργοποιώντας τα συστήματα εντοπισμού. Τακτική προσφυλή στα οργανωμένα καρτέλ ναρκωτικών, όπλων και διακίνησης προσφύγων. Είμαστε μια πύλη εισόδου αυτών των καταστάσεων, κάτι που εννοείται ότι δεν το θέλαμε. Είμαστε τουριστικό μέρος. Και δυστυχώς ήδη έχουμε 2-3 τέτοιες υποθέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 2.850 φορτηγά πλοία εξαφανίστηκαν τους πρώτους μήνες του 2017 από τις συσκευές εντοπισμού πριν μπουν σε ευρωπαϊκά ύδατα. Η έρευνα των Times του Λονδίνου που ακολούθησε, βασιζόμενη στα στοιχεία της Windward, παρουσίασε μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της έρευνας. Ο χάρτης υποδεικνύει τη διαδρομή ιταλικού τάνκερ που μετέφερε πετρέλαιο από τη Λιβύη στην Ελλάδα. Στη διάρκεια του ταξιδιού του πραγματοποίησε 2 ανεξήγητες στάσεις. Η πρώτη κοντά στην Κρήτη, ανοιχτά της Αγίας Γαλήνης, και η δεύτερη στο Βόρειο Αιγαίο. Τα πλοία αυτά, όσοι έχουν υπηρετήσει σε αυτές τις περιοχές, τα γνωρίζουν, πολλές φορές τα βλέπουν, πλην όμως δεν μπορούν να αντιδράσουν. Βγαίνουν λαθρομετανάστες, υπάρχουν διακινητές. Στα νότια παράλια του Ρεθύμνου και των Χανίων έχουν αποκαλυφθεί μεγαλύτερες υποθέσεις διακίνησης λαθρέων τσιγάρων αλλά και ποτών που έχουν απασχολήσει τις λιμενικές αρχές του νησιού. Από μινάρια των επιχειρήσεων αυτών, τα τσιγαράδικα που παραμένουν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, αλλά και του Ηρακλείου. Έχει ληφθεί μέρημνα για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων και δεν αντιμετωπίζεται κανένα ζήτημα. Να μην καταλήγουν εδώ αυτά τα πλοία με τέτοια κακή εικόνα για τον τόπο μας. Να φύγουν και αυτό εδώ και το άλλο που είναι 2 χρόνια είναι εδώ πέρα αυτό το άλλο και δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα φύγουν. Στο λιμάνι του Ηρακλείου βρίσκεται δεμένο το πλοίο Χαντάτ, στο οποίο είχε εντοπιστεί ένα τεράστιο φορτίο όπλων και πυρομαχικών. Μόλις τους τελευταίους μήνες φαίνεται να καρποφόρησαν οι διαγωνισμοί για την εκποίησή του, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την απομάκρυνσή του από το λιμάνι. Από τα 3 λοιπόν μεγαλύτερα πλοία, το ένα έχει ήδη εκποιηθεί σε πληστηριασμό και υπάρχει πλοιοδότης ο οποίος ενδιαφέρεται ήδη για να το απομακρύνει. Το δεύτερο είναι σε διαδικασία διαγωνισμών, είναι στον τρίτο διαγωνισμό για την εκποίησή του, μέσω πάλι επαναλαμβάνω του ΟΔΗ. Και το τρίτο είναι πολύ πρόσφατο, ακόμα είναι από το καλοκαίρι, οπότε περιμένουμε και την ποινική έκβαση της υπόθεσης για να δρομολογηθεί πάλι η διαδικασία που σας προανέφερα. Δεμένο μπροστά στο λιμεναρχείο του Ηρακλείου παραμένει το ρημουλκό Φάλκον που ενεπλάκει σε λαθρεμπόριο ποτών, αλλά και το τσιγαράδικο Κολέντρα που εντοπίστηκε τον Ιούνιο ανοιχτά των σφακίων, ενώ έχουν κατασχεθεί και 3 ιστιοφόρα.